Άρνος, online μελέτη, είμαστε δίπλα, δάσκαλοι, μαθητές και γονείς, με ένα στόχο τα παιδιά μας να μάθουν τα γράμματα σωστά και καθαρά. Ή αν θέλετε, να διατυπώσουν και να διαμορφώσουν καθαρή σκέψη. Έτσι λοιπόν, παιδιά, στο συγκεκριμένο κεφάλαιο εμείς εδώ τι θα κάνουμε? Θα δούμε τις βασικές μαθηματικές εργασίες. Ποιες είναι αυτές, παιδιά? Για να τις πάρουμε μία-μία αυτές τις εργασίες εδώ πέρα. Είναι η ακέραια μονάδα, λέει, μπορεί να χωριστεί, λέει, σε 10, 100 ή 1000 μέρη. Σωστά. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό, παιδιά? Σημαίνει το εξής, ότι όπως έχουμε χτίσει τους αριθμούς, τους ακέραιους 10-10, να πάμε δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες κλπ. Επαναλαμβάνω, εδώ πέρα θα κάνουμε κάτι αντίστοιχο με τους αριθμούς όσον αφορά το κομμάτιασμα, το κατέβασμα, το βάθεμα. Γιατί από τη μία η σκάλα μας ανεβάζει 10-10, εμείς όμως τώρα τι λέμε? Θέλουμε ακρίβεια, θέλουμε δέκατα, θέλουμε εκατοστά, προσέξτε, ακρίβεια. Δηλαδή παίρνουμε τη μονάδα και την κομματιάζουμε σε δέκατα, σε εκατοστά, σε χιλιοστά, καταλάβατε? Δηλαδή ερχόμαστε πιο κάτω. Και ουσιαστικά, παιδιά, εδώ πέρα, αν θέλετε, είναι αυτό που κάνουμε και στην μαθηματική σκέψη, στην πορεία, η λεγόμενη ανάλυση. Η ανάλυση η οποία κατεβαίνει προς τα κάτω. Είναι ένα πρώτο βήμα η δεκαδική αριθμή στην ανάλυση, δηλαδή στην προσέγγιση, να δούμε το μικρό-μικρό κομμάτι. Έτσι λοιπόν, τα δέκατα, τα εκατοστά και τα χιλιοστά της μονάδας, έτσι, μπορούμε να τα γράψουμε σε κλάσμα ή σε δεκαδικό αριθμό. Λοιπόν, για να πάμε να το δούμε εδώ πέρα δίπλα, παιδιά, με βάση το σχολικό βιβλίο μου, τα επαναλαμβάνω. Λέει το δέκατο, τι είναι? Είναι 1 προς 10. Είναι ένα κλάσμα που παρομαστή είναι το 10. Έχουμε κομματιάσει τη μονάδα σε 10 μέρη και έχουμε πάρει το 1. Ή το έχω γράψει κομψότατα, το ξαναγράφω πάλι, 0 ακέραιες μονάδες, κόμμα. Δηλαδή τι σημαίνει το κόμμα? Ότι στην ουσία πάμε στο βάθος από εκεί, προς τα κάτω. 1. Το 1 τι σημαίνει? Δέκατο. Αξία πρώτα, ξεκινάνε τα δέκατα. Όπως πάνε, πάνε μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες. Εδώ εμείς έχουμε τη μονάδα και εδώ πάει δέκατο, πες μικρό. Σωστά. Έτσι λοιπόν τώρα περπατώντας προς τα κάτω για τα εκατοστά θα έχουμε το 1 εκατοστό, τι θα είναι? Η μονάδα χωρισμένη σε 100 κομμάτια, έχω πάρει το 1 ή 0,01. Δηλαδή τι έχω πάρει εδώ πέρα στην ουσία? Έχω πάρει 0, τι σημαίνει 0 μονάδες, 0 δέκατα, 1 και 1 εκατοστό. Καταλάβατε, έχω πάει σε βάθος εκατοστού. Πολύ ωραία. Έτσι περπατάει, παιδιά, αυτή η διαδικασία με το χιλιοστό, δηλαδή 1 προς 1000. Έχω χωρίσει τη μονάδα σε 1000 μέρη, έχω πάρει το 1. Και αντίστοιχα εδώ γράφεται πόσο? 0,01. Δηλαδή μετά την υποδιαστολή, παιδάκια, έχω πόσο? 3 ψηφία. Προσέξτε, γιατί έχω τόσα ψηφία όσα και τα μηδενικά, όσο και η αξία. Προσέξτε, όσο και η αξία που έχει το κάτω, κάτω. Δηλαδή των δεκάδων, δηλαδή μία δεκάδα. Εδώ πέρα εκατοντάδες, έτσι, 10 επί 10, έτσι, ωραία, 100, έτσι, 1000, να το, 1, 2, 3, καταλάβατε, δηλαδή όσα τα μηδενικά, αν το πούμε σαν τυφλό σούρτη, ωραία, όσα τα μηδενικά, τόσο και το βάθος. Έτσι λοιπόν, λέει το 1, έτσι, είναι 10 δέκατα, αν το πάρει σαν ολότητα, δηλαδή το έχει χωρίσει σε 10 δέκατα, ή 100 εκατοστά, ή 1000 χιλιοστά, δηλαδή πάει και το κομματιάζει, ωραία, και μετά πόσο θα πάρει, βγαίνει ο δεκαδικός αριθμός. Μπορεί να κούρεσαι, μπορεί και όχι. Όμως δώσε προσοχή και βάλε τη σκέψη σου να βρει το δικό της δρόμο. Εμείς δίνουμε πρόκληση σκέψης και ρεθίσματος. Τα κλάσματα που έχουν παρομαστεί, λέει 10, 100 ή 1000, ονομάζονται δεκαδικά κλάσματα και μπορούν να γραφούν με τη μορφή δεκαδικών αριθμών. Επαναλαμβάνω. Δηλαδή, ένα κλάσμα, καλή μου φίλη, έτσι, μικρή και μεγάλη, δηλαδή το 4 δέκατα. Τι είναι στην ουσία? Ένα κλάσμα που παρομοιάζει το 10, άρα είναι δεκαδικό κλάσμα, άρα μπορώ να το γράψω 0,4. Βλέπετε εδώ. 0, το ξαναγράφω για να φαίνεται, 0,4. Σωστά. 0 μονάδες, έτσι, και 4 δέκατα. Λοιπόν, για να πάμε παρακάτω τώρα. Το επόμενο. Το 32 εκατοστά. Και αυτό το 32 εκατοστά τι είναι? Έχω χωρίς τη μονάδα σε 100, έχω πάρει τα 32. Με λίγα λόγια, έχω πάρει λιγότερα, παιδιά, από τη μονάδα. Άρα έχω 0 ακέραιες μονάδες. 0 ακέραιες μονάδες. Κόμμα μετά, ε! Τι κόμμα? Ποιο κόμμα? Το κόμμα των μαθηματικών, παιδιά, της σκέψης, συλλογικής, ε! Κόμμα. Τι? 32, ήταν το 32 εκατοστά. Εξάλλου, παιδιά, όπως το γράφω, σαν κλάμα, το γράφω και εδώ. Μιλάει μόνο του, ε! Η γλώσσα που χρησιμοποιώ και αυτό που γράφω είναι ένα και το αυτό.
Για να περπατήσω λίγο παρακάτω. 583 εκατοστά. Έχω πάρει πάνω από 100. Άρα τι έχω πάρει? Έχω πάρει, παιδιά, 5 μονάδες. Να το. Βλέπετε, έχω πάρει 5 μονάδες. Ωραία. 5. Κόμμα. Ωραία. Να το βάλω το κόμμα πράσινο εδώ πέρα. Έτσι. Ωραία. Και 83 εκατοστά. Δηλαδή έχω πάρει το 500 που είναι 5 μονάδες και 83 εκατοστά. 5,83. Είδατε πόσο κομψά γράφεται ο αριθμός, ο δεκαδικός αριθμός, πόσο αποτυπώνει το βάθος. Εάν πάω παρακάτω τώρα, το 0,543 με συγχωρείτε, είναι 503 χιλιοστά. Όπως σας ανέφερα και πρωτήτερα, τα τρία ψηφία εδώ πέρα τι σημαίνει χιλιοστά? Σημαίνει, αν θέλετε, πόσες φορές έχει πολλαπλασιαστεί το 10 με τον εαυτό του. 1, 2, 3, έτσι. Τάκ, 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 έχω ανέβει 10, 10, 10, πάει στο 1000. Έτσι λοιπόν είναι 503 χιλιοστά. Το 1,2, παιδιά, τι είναι? Το 1,2 είναι πόσο? Είναι 12 δέκατα. 12 δέκατα τι? Έχω στην ουσία μία μονάδα, ή αν θέλετε, όσο λέτε και εσύ, φροσούρδη, αν μεταφέρω τη θέση μία δεξιά, διαιρώ με το 10 κάτω. Ή διώχνω το μηδενικό, πάει η υποδιαστολή αριστερά. Γίνεται ένα παιχνίδι, προσέξτε εδώ πέρα, μεταξύ του κόμματος, της υποδιαστολής δηλαδή, του υποδιαστολής και των δεκάτων ή του δεκατικού κλάσματος. Σωστά. 3,31. Τι σημαίνει 331 εκατοστά? Γιατί έχω προπλησιάσει επί 100, για να βγει αυτό. Άρα 331 εκατοστά. Ή αν θέλετε, αφού μετέφερα το κόμμα δύο θέσεις δεξιά, διαιρώ 100. Ας τα βλέπουμε όλα και ας σκεφτόμαστε. Λοιπόν, για να προχωρήσω και να ολοκληρώσω την παρουσίαση της θεωρίας, λέει οι δεκαδικοί αριθμοί, παιδιά, τι έχουν? Δύο μέρη. Το ακέραιο, δηλαδή κάθε δεκαδικός αριθμός ξεκινάει με ένα ακέραιο. Ακόμα και αν δεν έχει, είναι το 0. Σωστά. Και το δεκαδικό, που χωρίζουμε υποδιαστολή. Το λέει και η λέξη, ωραία, υποδιαστολή, ή όπως το λέμε κόμμα, εμείς συνηθίζουμε, σαν σύμβολο γραφής, αν θέλετε, της γλώσσας, αλλά εδώ το υποδιαστολή είναι υπό και διαστέλω. Δηλαδή το μεγαλώνω προς τα κάτω. Προσέξτε, θέλω να δούμε και τη λέξη υποδιαστέλω. Το μεγαλώνω προς τα κάτω. Υπό και διαστολή. Σωστά. Οπότε λέει τώρα, το ακέραιο μέρος δείχνει τις ακέραιες μονάδες που έχουμε πάρει και το δεκαδικό μέρος δείχνει τι? Τα μέρη της ακέραιας μονάδας. Δηλαδή πόσο κομματιά στη μονάδα και παρακάτω. Δηλαδή πήρα τόσες μονάδες και έχω και τόσα, αν θέλετε, μέρη της μονάδας. Λοιπόν, οπότε τώρα στο δεκαδικό μέρος το ψηφίο είναι, αν είναι, λέει, τα ψηφία είναι 1, αν έχω χωρίς την ακέραια μονάδα λέει σε 10 μέρη, 2 κλπ. Είναι αυτό που είπα προηγούμενα βασικά. Δηλαδή το πόσα θα έχουν τα δεκαδικά μέρη, το βάθος του είναι αντίστοιχα του 10, του 100 κλπ. Κλπ. Και για να μην μπερδευόμαστε, προσέξτε, θα έχουμε πιο απλά εδώ πέρα. Εδώ έχω το 38. Το 38 τι είναι? Είναι, λέει, το ακέραιο μέρος. Σωστά, είναι οι ακέραιες μονάδες. Υποδιαστολή εδώ πέρα, νάτι. Και μετά πάω τι? Στο δεκαδικό μέρος. Το δεκαδικό μέρος είναι 57. Άρα τι σημαίνει, παιδιά? Έχω δέκατα και έχω και εκατοστά. Με λίγα λόγια, αν τα έγραφα εδώ πάνω, ξέρετε γίνεται. Όταν συγγράφεις και λες, έχω μονάδες, έτσι, με βάση το γνωστό, δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες. Εάν εδώ βάλω υποδιαστολή και πάω δεξιά, δηλαδή έχω? Έχω δέκατα, βάζω μικρό, έχω τι? Εκατοστά, έχω χιλιοστά, ψέξτε. Δηλαδή οι μονάδες θα λέγαμε είναι η αφετηρία εδώ πέρα, έτσι. Είναι το σημείο που σε πάει πάνω κάτω. Δηλαδή οι μονάδες είναι, θα λέγα, το σημείο έναρξης, θα λέγαμε, έτσι. Από εδώ πάει στις μονάδες και εδώ πάει στο κομμάτιασμα. Έτσι λοιπόν έχω το δέκατα, τα εκατοστά, τα χιλιοστά, ανάλογα εδώ με τον αριθμό των ψηφίων. Και προχωράει. Μετά πάει 16 χιλιοστά, μετά πάει 16 χιλιοστά, εκατομμυριοστά και πάει λέγοντας. Δεν σταματάει, όπως και οι αριθμοί. Το ίδιο πράγμα γίνεται. Λοιπόν, αφού κατάλαβες όλα αυτά, ας δούμε εδώ πέρα το τελευταίο παράδειγμα. 38,57 λέει, τι είναι? Είναι 3.857, δηλαδή το έκανε εκατοστά. Γιατί είναι 38,57 εκατοστά. Οπότε, αν αυτό το κάνει ακέραιο όλο πάνω, θα κατεβάσει κάτω παρομαστή εκατοστά. Όπως το λέει και η λέξη, 38,57 εκατοστά. Άρα 3.857 εκατοστά. Ή σαν μεικτός αριθμός είναι 38 μονάδες και 57 εκατοστά. Να σας ευχαριστήσω για την προσοχή. Θέλω να το μελετήσετε εδώ πέρα. Έχει ενδιαφέρον. Η ωραία μελέτη είναι δίπλα σας. Ο αρνός θα συμβάλλει
Γι' αυτό στείλτε τα μηνύματά σας, έτσι, στο info@papakianos.gr. Επικοινωνήστε μαζί μας και εμείς είμαστε δίπλα σας. Προσέξτε, όχι μόνο να μάθετε, αλλά να γίνετε και καλύτεροι.